Νάπια μας περιμένει. Γεια σου, βρε Βίκη. Φέρουμε. Καλώς ήρθες, μωρό μου. Επειδή το γλυκό μας είναι πάρα πολύ υγιεινό, είχαμε πει θα το κρατήσουμε και για σένα. Εγώ τρώω και αμφιγεινά γλυκά, θέλω να σου πω. Θυμάσαι που είχε πέσει τα μελομακάρονα. Τα ξέχασες τα μελομακάρονα για να τα Χριστούγεννα. Εγώ τα θυμάμαι πάντα. Ναι. Καλώς ήρθες! Αχ, καλώς σας βρήκα! Το ότι θα ήρθες σε αυτό το καναπέ. Βέβαια, έχουμε να βρεθούμε πόσο, 9 μήνες. Ναι. Σαν εγκυμοσύνη ακούγεται. Σαν να έχουμε βρεθεί 5 χρόνια. Σαν εγκυμοσύνη ακούστηκε 9 μήνες. Ναι, όσο περάσαμε. Ώρα να γίνει και γένα. Ναι. Ότι θα σχολιάζαμε την ιδιότητα της Βίκης ως τραγουδίστρια και... Όχι, αυτή την αποποιείτε την ιδιότητα. Αυτή θα σχολιάζετε. Όχι, καλέ. Εσύ γενικά με τις βαθμολογίες είσαι ευχαριστημένη, γιατί νομίζω όχι. Εσύ νομίζεις όχι, ε. Ναι. Από μόνη το λες, ε. Ναι, από μόνη. Κάτι κατάλαβες, γιατί κατάλαβες. Και εγώ νομίζω ότι έχεις πάντα την απάντηση. Την απάντηση την έχω από την ώρα που γεννήθηκα, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι για την επιτροπή τη συγκεκριμένη, είναι η αλλά απάντηση γενικά, υπάρχει δεν είσαι μέσα το κορίτσι μου. Που θα κάτσει και θα πει ακούσω. Α, σε ξέρουν αυτοί, όχι. Περίμενε. Καταρχάς, εγώ δεν πήγα εκεί για να κάνω κάποια καριέρα. Θέλω να το διευκρινίσω έτσι παραπάνω. Είναι σαφέστατο βέβαια αυτό. Άλλη είναι η δουλειά μου. Πήγα γιατί θέλω πραγματικά να συνταχθώ στον ιερό σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και πρωτίστως γιατί, το έχω πει και θα το ξαναπώ, εγώ μέσα από αυτή την συμμετοχή βοηθάω τα κορίτσια του ορφανοτροφείου Μέλισσα. Ναι, δηλαδή, όλη η δική μου αμοιβή πηγαίνει κατευθείαν εκεί από συμβόλαιο. Εγώ δεν παρεβαίνω καθόλου ενδιαμέσως, καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα κορίτσια το χαίρονται και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όσο παραμένω μέσα στο παιχνίδι, τόσο πιο πολύ βοήθεια υπάρχει για αυτά τα πλάσματα. Εσύ πήγες να διασκεδάσεις, έτσι δεν είναι? Εγώ πραγματικά πήγα για ψυχοθεραπεία. Πρώτον, γιατί πέρασα μια δύσκολη περίοδο από τότε που ξαφνικά και αδικαιολόγητα σταμάτησε το Πάμε Πακέτο. Και δεύτερον, γιατί. Πέρασες δύσκολα, Βίκη, γιατί δεν είπες ποτέ ότι πέρασες δύσκολα. Στην αρχή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοίταξε, έγινε με έναν άκομψο τρόπο. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Όχι, αλλά λίγο πολύ. Αυτό που καταλάβαινα τουλάχιστον δημόσια από σένα είναι ότι. Εντάξει, συνέβη και τι έγινε. Όχι, δεν είπα ποτέ συνέβη και τι έγινε. Ήταν μια κατάσταση που ήταν σαν. Η καθημερινότητά μου, πώς να σου το πω. Όταν αυτό ακραία και ξαφνικά διακόπτεται, μετά από 14 χρόνια, 14 χρόνια το Πάμε Πακέτο, 17 ήμουν στον Α. Είναι σαν ξερίζωμα, ρε παιδί μου, κάπως. Σου άφησε μια απώλεια. Ναι, υπάρχει ανάγκη να καλύψεις. Υπάρχει μια απώλεια. Πάντα υπάρχει μια απώλεια όταν σταματάει κάτι. Γιατί να λέμε τα παλιά παιδιά τώρα, δηλαδή. Όχι, παιδιά. Όχι, ότι προχωρήσει τώρα. Όχι ότι τα καινούργια είναι και ευχάριστα. Ενώ γιατί περάσαμε μια καραντίνα, η Βίκη ήταν στο Λονδίνο, νομίζω, όταν ήρθα 2 μέρες πριν γίνει το lockdown στην Ελλάδα. Ήμουν στο γιο μου. Και ευτυχώς πρόλαβα να είμαι κοντά στο παιδί, γιατί μετά έκανα πάρα πολύ καιρό να τον δω. Δεν μπορούσε να γυρίσει ο Ορφέας πίσω. Δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε. Και οι πτήσεις, όπως ξέρεις, ακόμη είναι δύσκολες από εκεί. Και ήρθε τελικά τον Μάιο μέσω Βρυξελών και μετά πήρε. Ναι, μέσω. Α, Βρυξελών υπήρχαν. Ναι, πήρε τρένο για τις Βρυξέλλες και από Βρυξέλλες αεροπορικός. Ήρθε τελικά στην Αθήνα, όπου έμεινε σε καραντίνα εδώ, που τους κάνανε το τεστ, βγήκε αρνητικός. Έμεινε όμως μια μέρα ολόκληρη κάπου στην Ομόνια, που τους σέρνουν όλους εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Και... Έμεινε 14 μέρες στο ξενοδοχείο στην Ομόνια. Όχι, ένα βράδυ. Α, ένα βράδυ. Γιατί βγήκε αρνητικός. Αν έβγαινε θετικός, θα έμενε 14 μέρες. Το παιδί μου κάθισε στο δωμάτιό του και δεν μας αγκάλιασε, δεν μας φίλησε. Απέφευγε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί μας για 14 ολόκληρες μέρες. Για 14 μέρες. Ωραία. Και ταυτόχρονα ξεκινάς και έχεις και το αντάλλο το νταλκαδάκι. Ντορεμή φασόλαση. Παιδιά, εγώ περνάω υπέροχα. Λοιπόν, εσύ τραγουδούσες στο Instagram. Στο Instagram. Έχει ωραία φωνή, έχεις ωραία φωνή. Στο Instagram τραγουδούσες. Δεν είναι μια φωνή που δουλεύτηκε ποτέ. Όταν σου είπαν έλα Βίκη να τραγουδήσεις, είπες στην πρώτη φάση ότι τρελαθήκατε. Ναι, βεβαίως. Ούτε για αστείο. Μετά μου εξήγησαν το σκοπό και τα λοιπά. Πιάσαν το ευαίσθητο σημείο. Ωραία, και πώς σου φαίνεται εσένα λοιπόν κάθε φορά που κρίνεσαι για το τραγούδι σου? Παιδιά, είναι γνωστό ότι όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε επαγγελματίες, δηλαδή οι κρινόμενοι όλοι, πήγαμε εκεί για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και για να περάσουμε καλά, αν θέλεις. Εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω τρέλα και αγωνίες. Πώς σου φαίνεται να σου πούνε άμα τελικά τραγούδισες καλά ή δεν τραγούδισες τόσο καλά? Τι να κάνουμε τώρα. Μα δεν θέλει η καριέρα μου αυτή, ας με τραγουδήσω καλά, δεν πειράζει. Έχεις νιώσει ποτέ ότι σε αδίκησαν? Α, ναι, πολλές φορές. Ναι. Βέβαια. Ναι, αλλά τι σε νοιάζει κιόλας? Δεν καθόλου. Δηλαδή. Ναι. Αλλά γενικά η δικαίωση δεν μ' αρέσει. Το λέω και το όνομά μου. Ναι. Ευρυδίκη είναι αυτός που έχει ευρεία μέσα του την έννοια της δικαιοσύνης. Ναι. Γενικά θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη στα πράγματα. Ωραία. Σε τι σε έχουν αδικήσει?
Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές γίνεται κριτική για άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το τραγούδι και με τον τρόπο που το ερμήνευσες. Με την εμφάνιση. Ακόμη και για την εμφάνιση γίνεται κριτική καμιά φορά. Σκηνοθεσία και τέτοια. Για τη σκηνοθεσία, για το χορό, για υποκριτικές δυνότητες. Που εγώ δεν ήξερα από την αρχή ότι θα κριθούμε για όλα αυτά. Δηλαδή, εμένα demo της φωνής μου ζητήσανε. Δεν μου ζητήσανε κάποια άλλα πράγματα για να γνωρίζω όλη αυτή την πολυδιάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Γιατί μαθαίνω κι εγώ πράγματα. Να σου πω, έχεις το βιβλίο, έχεις το κανάλι στο YouTube. Ναι. Βιβλίο άλλο θα κάνεις. Ναι, βέβαια. Τώρα γράφουμε το επόμενο βιβλίο αυτογνωσίας. Το τελευταίο μας, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μας λένε σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας, το κάντο να συμβεί τώρα. Γιατί σε βάζει κατευθείαν στην εσωτερική σου δύναμη με μικρές, εύκολες ασκήσεις, μεθόδους, θα έλεγα, που πραγματικά έχουν αποτέλεσμα. Γιατί όλοι έχουν τεράστιες δυνατότητες. Για να σε ξαναγυρίσω λίγο στην επικαιρότητα τη δικιά σου. Εκεί θες. Θέλω να πω, εσύ για να ανέβεις πάνω εκεί, σε όποια σκηνή, και να χορέψεις τις θαλασσιές τις χάντρες. Ναι, με αυτό. Λίγο, ναι. Είναι υπέρβαση. Μου είπαν ότι δεν το χόρεψα πολύ. Έπρεπε και να το ποιο χορέψω. Το πιο αλήτικα, μου είπανε, πιο αλήτικα, ναι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, παρά όλα αυτά, όπως μπορούσες και όπως το έκανες. Είπαμε, αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε τη Βίκη. Λοιπόν, ναι, με όβη με τα ελαττώματά της. Είναι υπέρβαση για σένα. Όχι. Είναι δηλαδή, ένα κομμάτι του εαυτού μου, που το έχω προφανώς για να το κάνω. Είμαστε ολότητα. Χαίρομαι είμαστε και η σοβαρότητά μας, είμαστε και η εξωστρεφιά μας, είμαστε και ο χορός μας, γιατί ο χορός είναι έκφραση, είμαστε και το τραγούδι μας, είμαστε και το δάκρυ μας, είμαστε και το γέλιο μας, είμαστε και η λύπη μας, είμαστε όλα μας. Είμαστε ολότητα και ως τέτοιες ολότητες προχωράμε στη ζωή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε σε μία απόλυτα, μία μόνη μεμβράνη ύπαρξης και να πεθάνουμε με αυτήν. Έλεος πια. Όχι. Εμένα μου αρέσει να ανοίγω τα όρια μου. Μου αρέσει να τα διευρύνω, μου αρέσει να μαθαίνω ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Ακόμη και με φόβο ότι αυτό μπορεί να σου κοστίσει, αν σου κοστίσει, το κοινό σου. Γιατί να το κοστίσει. Ξέρω, ρωτάω, γιατί να μου κοστίσει το κοινό μου. Το κοινό μου βλέπει μια άλλη Δίκη. Αν αυτή η καινούργια πλευρά που δεν την ήξερε τόσο καλά. Ναι, προφανώς. Τον ενοχλεί, εκείνο θα αποφασίσει. Δεν νομίζω όμως. Δεν επηρεάζει τις αποφάσεις σου, τις μελλοντικές σου αποφάσεις. Καθόλου. Το κοινό, η φήμη σου, η δουλειά σου. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Γιατί να τα επηρεάζει. Όχι, με θαυμασμό το λέω. Να σου πω κάτι, Θανάση. Εγώ είμαι αυτά όλα. Εγώ με αποδέχομαι και με αγαπώ και με αυτά. Επειδή αυτά είναι αλυσίδες καμιά φορά που μας κρατάνε πίσω. Η δουλειά μας, η φήμη, η στεροφημία μας, η αξιοπρέπεια. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κανέναν, Θανάση. Μου έχω κάνει τόσα χρόνια μια πορεία. Να μην πω. Εντάξει, ξέρετε όλη την πορεία μου. Είμαι περήφανη για όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα από το πακέτο, για όλες αυτές τις σχέσεις που δημιουργήσαμε στους ανθρώπους με αγάπη. Αυτό δεν το ακυρώνει κανένας και τίποτα. Το ότι θα εξωστραφείς μέσα από ένα τραγούδι και ίσως και μια γυροβολιά, γιατί είναι κακό. Παρ' όλα αυτά, Βίκη, αυτό που ακούγεται είναι ότι θα γίνει το πακέτο. Έτσι ακούγεται. Ναι. Αλλά επειδή να. Το έχεις ακούσει κι εσύ. Κάτι ακούω κι εγώ, κάτι πήρε το αυτί μου. Αλλά επειδή αυτό το αυτί έχει πάρει κι άλλες φορές τέτοιες πληροφορίες σε επίπεδα συμφωνιών που για κάποιο λόγο μετά από τις αλλαγές και από τις συνθήκες που ήρθαν και παρίσθησαν μέσα στις συμφωνίες, αλλάξαν αυτά. Οπότε δεν είμαι σε θέση να πω ούτε ναι ούτε όχι. Αν δεν το πάρει και το χέρι σου να υπογράψει. Όχι, δεν τα είδα. Περίμενε και να υπογράψει. Ναι, γιατί. Άρα εσύ πότε θα πεις ότι έχουμε το πακέτο, όταν θα κάνεις το πρώτο γύρισμα. Όταν αυτό. Α, το γύρισμα κατά ναι. Η μη σιγουριά σου για το τι θα γίνει με το πακέτο πλέον σε ένα άλλο κανάλι δεν είναι απόρρια τη εμπειρία σου από τον Α. Είναι κάτι άσχετο. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον Α αυτό που σου εξηγώ. Ναι. Είναι ότι είχαμε συζητήσει με το Sky. Είχαμε συμφωνήσει. Για κάποιο λόγο όμως, επειδή εγώ δεν ήμουν σε θέση να υπογράψω ακόμη, γιατί ήμουν δεσμευμένη με το συμβόλαιο με τον Α και μέχρι τον Αύγουστο θα ήμουν δεσμευμένη, οι άνθρωποι έπρεπε να προχωρήσουν στο πρόγραμμα, κάναν τη συμφωνία με τον Ατζούν και περάσανε σε άλλο πρόγραμμα. Μετά μιλήσαμε για το Open και τα λοιπά, ήταν όλα έτοιμα να ξεκινήσουμε θεωρητικά και έρχεται ο κορονοϊός και σταματάει τα πάντα. Γι' αυτό σου λέω. Α, ήταν να ξεκινήσεις. Να ξεκινήσουμε για να βγει πότε. Το Μάρτιο θα ξεκινούσαμε. Ναι. Για να βγει πότε στον αέρα. Θα έβγαινε το Μάρτιο σου λέω. Α, θα έβγαινε το Μάρτιο. Είχαμε έρθει σε συζητήσεις και τα λοιπά, αλλά όπως βλέπεις. Όταν κάτι, παιδιά, γι' αυτό δεν θέλει πίεση στα πράγματα. Ναι. Με ρωτάς και σου λέω, δεν έχω απάντηση. Γιατί δεν έχω απάντηση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Βίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά το βιβλίο σου που ετοιμάζεσαι, να πάει καλά το κανάλι στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα Το κανάλι στο YouTube και ευχόμαστε σύντομα
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει η μαμά μου, να δούμε τη Βίκυ, να κλάψουμε λίγο. Αγλικούλα. Και σύντομα να κλάψουμε όλοι μαζί με ένα πακέτο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά, είσαι καλό καλοκαίρι. Καλύτερη παρέα. Αυτό είναι. Είσαι φίλοι μας. Βέβαια είναι φίλοι μας. Όποτε τις λέμε, έρχεται πάντα. Να τα λέμε κι αυτά. Παίρνει και το αεροπλάνο και έρχεται. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη 1. Εδώ στο Sky, στον Dot. Γεια σας.